Οι εξελίξεις γύρω από τον ιδιοκτήτη της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων Λαβρέντη Λαβρεντιάδη είναι ραγδαίες μετά και την ποινική δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος του για την υπόθεση της Proton Bank και την απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν όπως είναι φυσικό τους εργαζόμενους της βιομηχανίας, έστω και έμεσα, καθώς βλέπουν τα προβλήματά τους να εξακολουθούν να μην βρίσκουν λύση. Εμάς αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα γύρω από την δικαστική έρευνα δεν πρέπει να μας επηρεάζει, παρά τα αυτά όμως στη λειτουργία επηρεάζει, έχει επιπτώσει στη λειτουργία μας. Από εκεί και πέρα είναι σε δικαστική έρευνα και δεν έχω να προσθέσω ή να αφαιρέσω οτιδήποτε. Τι θα αποφέρει αυτή η δικαστική έρευνα. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν με τον Λαβρέντη Λαβρεντιάδη, μία ανακοίνωση των εργαζομένων της βιομηχανίας που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ έρχεται να δώσει μία νέα διάσταση στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Με την ανακοίνωση αυτή, τα μέλη του ΠΑΜΕ κατηγορούν τη διεύθυνση του εργοστασίου για επικίνδυνες λογικές για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Στην ίδια ανακοίνωση, ωστόσο, τα μέλη του ΠΑΜΕ επιτίθενται και κατά τη διοίκηση του Σωματείου των Εργαζομένων, την οποία κατηγορεί για παθητικότητα. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στα ελληνικά λιπάσματα δηλώνουμε ότι θα είναι πρόκληση και ευθύνη απέναντι στην εργατική τάξη αν το σωματείο της επιχείρησης συμφωνήσει να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας που θα μειώνει μισθούς και μεροκάματα και θα καταργεί επιδόματα και οικονομικές κατακτήσεις των εργαζομένων. Η λογική της ταξικής συνεργασίας που καλλιεργεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου είναι επικίνδυνη για τα συμφέροντά μας και αφοπλίζει τους εργαζόμενους. Τα τραγελαφικά γεγονότα του τελευταίου διαστήματος, δηλαδή οι αναγκαστικές άδειες, κλείσιμο της μονάδας της αμμονίας, κλείσιμο των νητρικών, ενώ το Θιάφι είναι στα τελευταία και άλλα γεγονότα που συμβαίνουν καθημερινά, δείχνουν ξεκάθαρα τα παιχνίδια της εργοδοσίας και του αστικού κράτους. Πρέπει να σημάνει συναγερμό στους εργαζομένους. Το ΠΑΜΕ για πολλωστή φορά ζητά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου να πραγματοποιήσει γενική συνέλευση την εβδομάδα που μας έρχεται όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, για να αποφασιστούν αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Είναι καθυστερή, γιατί λέει θέλει να πει τι θα τους πει η κυρία Λαβρεντιάδου. Η κυρία Λαβρεντιάδου πήραμε χαμπάρι. Αυτή τη δουλειά τους και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δικιά μας δουλειά. Πρέπει να το δώσουμε σε μεγάλη έκταση το θέμα. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, τι πορεία θα διαλέξουμε. Και να παίρνουν αποφάσεις και αν χρειάζεται και κάθε εβδομάδα γενική συνέλευση να κάνεις. Για να κάνεις κάθε μέρα το τι θα κάνεις. Όχι να πέφτει, ας πούμε, η ευθύνη, ας το πούμε έτσι, μόνο στο 9 μιλές δέντεσμα. Μπορεί οι εργαζόμενοι να θέλουν. Οι εργαζόμενοι, με τον τρόπο έτσι που λειτουργούμε σαν σωματείο, τους κάνεις να σκέφτονται μυριολατρικά, να φοβούνται. Εδώ είναι το θέμα. Αν θέλει η διοίκηση της εταιρείας και οποιοδήποτε άλλο να το κλείσει, δεν μας ρωτήσει εμάς. Αλλά εμείς δεν πρέπει να μείνουμε έτσι. Το ΠΑΜΕ πάντα ήταν αλληλέγγυο στις δικές μας τις προσπάθειες στην κατεύθυνση να δουλεύει το εργοστάσιο ορθολογικά και με όλη τη δυναμικότητα. Εμείς το ΠΑΜΕ και κάθε ένας πολίτης της Καβάλας που συμπαραστέκεται στον διαρκή και ανυποχώρητο αγώνα μας, ούτως ώστε που να διασφαλίζει την απασχόληση στο εργοστάσιο και στην ευρύτερη περιοχή, είμαστε και εμείς μαζί του και τους ευχαριστούμε. Από εκεί και πέρα για την Γενική Συνέλευση είναι και δική μας μια επιθυμία, την οποία στην κατάλληλη στιγμή θα την διενεργήσουμε. Έχουμε χρέος, έχουμε ευθύνη, τα μέλη μας πρέπει να τα ενημερώσουμε μέσα από Γενική Συνέλευση, να τους ακούσουμε και να μας ακούσουν, αφού και εμείς έχουμε μια πληροφόρηση. Άλλωστε, εντός της εβδομάδας είχαμε την υπόσχεση και τη δέσμευση της μετόχου της κυρίας Κατερίνας Λαβρεντιάδου να έρθει στην Καβάλα προκειμένου να μας ενημερώσει, προκειμένου να ενημερώσουμε και τα μέλη μας και από κοινού να σταθμίσουμε την περαιτέρω στάση μας.